συμμετέχω σε ένα σύλλογο ο οποίος έχει έδρα τα Γιάννητσά. Είναι ο Σύλλογος Φίλων Ιστορίας και Αναπαράστασης Αυτής. Ο πρόεδρός μας γνωρίστηκε με τον Βασίλη του Τζιγκάρα, το σκηνοθέτη, και σε συνεργασία δικιά τους βρέθηκα και εγώ να είμαι μέσα στην ταινία, λόγω του συλλόγου. Εθελοντικά πάντα, έτσι. Πάντα εθελοντικά, πάντα. Είχε πολλούς εθελοντές η παραγωγή. Νομίζω ότι όλη η παραγωγή στηρίχτηκε στους εθελοντές. Πού γυρίστηκε η ταινία? Η ταινία γυρίστηκε στα Γιάννητσά. Φαντάζομαι σε Πάικο. Ναι. Στο πανέμορφο Πάικο. Mm-hmm. Κοντεύει την ομορφιά τη δικιά μας, mm-hmm. αλλά δεν έχει αυτή τη δικιά μας την ομορφιά. Είναι πιο άγρια το Πάικο, δεν είναι, ναι, ναι. είναι τόσο πράσινο, έτσι. Είναι, όχι, πολύ πράσινο. Mm-hmm. Είναι πολύ πράσινο. Θυμίζει πολύ τα χωριά, τα βλαχοχώρια, Σαμαρίνα, Περιβόλη, Αυδέλα. Θυμίζει, γι' αυτό και μας βόλεψε να γίνουν εκεί τα γυρίσματα. Για πες μου τώρα, εμφανίζεται κάποια στιγμή και λέτε εμείς είμαστε που θέλουμε να βοηθήσουμε, ναι. να γίνει μια ταινία. Βάλε μας λίγο, πώς ξεκινάει ναι, το γύρισμα μιας ταινίας. Μαζευτήκατε όλοι μαζί μια μέρα και τι έγινε μετά. Συνέχισε. Σας είπε ο σκηνοθέτης, εγώ είμαι ο σκηνοθέτης, εσείς είστε εθελοντές, καλώς τα παιδιά, προχωράμε. Τι κάνετε μετά. Εντολές. Ποιες είναι οι εντολές, συγκεκριμένα, τι σας είπε. Διαβάστε καταρχάς το σενάριο. Ναι, το σενάριο διαβάστηκε πολύ πριν. Διάβασα το σενάριο. Γίνανε οι ενέργειες να βρεθούν οι φορεσιές. Mm-hmm. Στηρίχθηκαμε πάρα πολύ στις φορεσιές του συλλόγου μας. Mm-hmm. Φορεσιές από το σύλλογο. Φουστανέλες, η Λέκα βοήθησαν πάρα πολύ. Ένα σύλλογος που ήρθαν από την Καλαμάτα. Είχαμε συμμετοχή από την Καλαμάτα. Oh-oh. Το χωριό Νέδουσα. Πώς βρέθηκαν αυτοί? Και αυτοί βοηθώντας για την ταινία. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ο δικός σας ο σύλλογος, βοήθησε όχι, και άλλοι άνθρωποι. Όχι, βοήθησαν ποιοι πάρα πολύ. Ο σύλλογος ο δικός μας. Οι άνθρωποι που ήρθανε και παίξανε και όλα στην ταινία και σαν σύλλογος και φέρανε και φορεσιές και φέρανε και άρματα από την Καλαμάτα. Mm-hmm. Σύλλογος Νεδουσιανών. Νέδουσα είναι το χωριό του Νικηταρά. Οπότε έχουν και αυτή την ιστορία τους και είναι κοντά σε αυτά. Δόθηκαν φορεσιές από Σύλλογο Σαμαρινέων, Λάρισα και κάποια, δεν ξέρω ακριβώς. Η φορεσιά που φοράω εγώ είναι από το δικό μας το σύλλογο εδώ στο Σκυλίτσι. Μάλιστα. Σύλλογος Περιβολιωτών, Νομού Ημαθίας, στο Σκυλίτσι. Μάλιστα. Είναι η φορεσιά που είχαν στο Περιβόλι η δική μας, η Βλάχη ας πούμε. Mm-hmm. Όλοι αυτοί βοήθησαν. Βρέθηκαν οι φορεσιές. Διαβάστηκε το σενάριο και ξεκινήσαμε τα γυρίσματα. Εσύ τι ρόλο παίζεις στην ταινία? Εσύ ποιος είσαι στην ταινία για να... Λοιπόν, ναι. Ονομάζομαι Μάκρης. Mm-hmm. Είμαι ένας από τους Σαμαρινέους που μαζεύτηκαν υπό τον αρχηγό καπετάν Μίχο Φλόρο mm-hmm. για να πάνε στο Μεσολόγιο να βοηθήσουν στην έξοδο. Η υπόθεση της ταινίας είναι, γι' αυτό λέγεται και έξοδος, είναι η έξοδος των Σαμαρινέων από το χωριό τους. Γιατί ονομάζεται έξοδος? Ναι, έξοδος είναι η κορύφωση. Έξοδος είναι η κορύφωση. Πού είναι η έξοδος του Μεσολογίου. Α, μάλιστα. Η γνωστή μας έξοδος. Mm-hmm. Η ταινία όμως, η ουσία της ταινίας είναι το τραγούδι «Τα παιδιά της Σαμαρίνας». Το οποίο στηρίχθηκε στην αληθινή ιστορία των Σαμαρινέων που ξεκίνησαν από το χωριό τους για να πάνε να υποστηρίξουν, γιατί τους ουσίας υποστηρίζουνε, δεν προλαβαίνουν καν να μπουνε μέσα στο Μεσολόγγι. Υπάρχουν ήδη Σαμαρινέοι μέσα. Έχει γυρίσει ο καπετάνιος, παίρνει κι άλλους και ξανακατεβαίνει στο Μεσολόγγι. Mm-hmm. Και η ουσία είναι να υποστηρίξουνε την έξοδο. Θα το δούμε και στην ταινία, θα το δούμε όλοι μας. Και θα δεις ότι δεν καταφέρουν πλέον τα παιδιά της Σαμαρίνας να φτάσουν μέσα. Υποστηρίζουν απ' έξω. Βλέπουμε την έξοδο μπροστά μας. Στρατηγικά και αυτή η υποστήριξη είναι εξίσου σημαντική. Έτσι, το να χτυπάς δηλαδή τα νότα του εχθρού που πολιορκεί μια πόλη. Εδώ όμως μπαίνει και ένα μεγαλείο. Η Σαμαρίνα είναι Βερβενά, Χάσια. Έτσι. Ναι. Το Μεσολόγγι είναι κάποια
χιλιόμετρα μακριά, που και για με το αυτοκίνητο πλέον είναι μια απόσταση την οποία δεν την κάνεις εύκολα. Και εκεί ημέρες, την εποχή. 9 ημέρες, ναι, κάτω από τη μύτη των Τούρκων, ναι, φυλάκια, στρατόπεδα Τούρκων, τα πάντα. Ναι. Και σε 9 ημέρες κινήθηκαν αθόρυβα, πετάξανε. Αν ακούγεται υπερβολικό, το πετάξανε. Όχι να πάνε για πικνίκ, δεν πήγανε για μια εκδρομή, πήγανε για να σκοτωθούν. Πήγανε για να σκοτωθούν. Φορέσανε τα γιορτινά τους, φορέσανε αυτά που φορούσαν την Κυριακή στην εκκλησία και πήγαν να σκοτωθούν. Βάλε μας λίγο στο κλίμα, στην ατμόσφαιρα της ταινίας. Αυτό θέλω και θέλω να φτάσουμε, Δημήτρη. Στα γυρίσματα, τι ατμόσφαιρα υπήρχε? Ήμασταν μια ομάδα. Ναι. Ήμασταν μια παρέα. Mm-hmm. Οπότε ό,τι και αν κάναμε, έβγαινε όμορφο. Δεν κουραστήκαμε. Γιατί ό,τι γραφόταν έμενε, ήταν τόσο καλά οργανωμένο και δεμένο, γιατί και εγώ δεν είμαι ηθοποιός, έτσι, ναι, κάποιοι άλλοι δεν είναι ηθοποιοί. Mm-hmm. Και απλά ακούσαμε τις εντολές. Mm-hmm. Θέλω, μου ζητήθηκε να κάνω αυτό. Mm-hmm. Και το έκανα. Γι' αυτό, αυτό θέλω να σου πω, ότι γι' αυτό βγήκε και θα δεις πόσο... Και επίσης πρέπει να δεις ότι αυτά ακριβώς περάσαμε, mm-hmm, αυτά πλέον βλέπουμε και στο πανί. Δεν έχει αλλάχτεί τίποτα. Έτσι όπως το ζήσαμε, το παρεΐστικο, δηλαδή ξεκινάει μια παρέα ατόμων να πάνε να πολεμήσουν για να σκοτωθούν. Αυτό το πράγμα σας επηρέασε ψυχολογικά, συναισθηματικά, σας φόρτισε συναισθηματικά πάρα στα γυρίσματα της ταινίας? Δηλαδή ότι αυτό που γυρίζετε, ας πούμε, δεν είναι ένα survivor, έτσι. Δεν το παρακολουθώ, δεν ξέρω τι... Ενδεικτικά το αναφέρω. Ναι, κατάλαβα, ναι. Δεν είναι κανένα reality. Είναι κάτι άλλο. Ξέραμε τι πάμε να παίξουμε, mm-hmm, πριν φτάσουμε στα γυρίσματα. Ναι. Ξεκινήσαμε πώς να φτύσουμε. Πώς σας επηρέασε αυτό, όταν ξεκινήσατε από εδώ, από τα σπίτια σας, ναι, να πάτε, να ταλαιπωρηθείτε, πιθανόν, έτσι, γιατί είναι να μείνουν κάποιες δουλειές πίσω, να αφήσουμε δουλειές, υπάρχουν άνθρωποι που κλείσαν τα μαγαζιά τους για να παίξουν, κάποιοι άλλοι να αφήσουν, γενικά τις δουλειές τους. Και με ένα κόστος ενδεχομένως, πέρα από την απώλεια, και με ένα κόστος, γιατί τον μέχρι να πας να γυρίσεις, φαντάζομαι ότι δεν πήρατε ούτε μισό ευρώ, έτσι, από αυτό. Δεν πήραμε, και τουλάχιστον πιστεύω δεν το κάναμε, ο σκοπός δεν ήτανε. Ακριβώς, ακριβώς. Να πάρουμε κάποιο ποσό. Έγινε καθαρά και μόνο για να μείνει κάτι. Έχει να γυριστεί η ιστορική ταινία παραπάνω από 40 χρόνια. Ακριβώς. Τελευταία ήταν ο Παπαφλέσσας. Στην εποχή του Τζέιμς Πάρις και τα λοιπά και τα λοιπά. Πριν από 40 χρόνια. Έτσι. Βρεθήκαμε εκεί για την ουσία. Για μια ιστορική ταινία. Για να... Μετά από 20 χρόνια και 30, αν με δώσει ο Θεός εγγόνια, να έχω να τους δείξω κάτι, ότι έκανα κάτι για να μείνει. Για την πατρίδα μου, για την ιστορία αυτού του τόπου. Βέβαια δεν ξέρουμε τι τόπος θα μας έχει μείνει μετά από 30 χρόνια. Αλλά τουλάχιστον εμείς κάναμε κάτι γι' αυτό. Πόσες μέρες έγιναν τα γυρίσματα, διέργησαν τα γυρίσματα? Ένα μήνα σχεδόν. Ένα μήνα σχεδόν. Δηλαδή... όλος ο Μάιος ήμασταν στα Γιάννητσα. Είχατε καθημερινή παρουσία εκεί? Καθημερινή, ναι. Μάλιστα. Τα γυρίσματα πόση ώρα κρατούσε την ημέρα, όλη την ημέρα? Είχαμε βραδινά, είχαμε πρωινά, είχαμε... Γενικά ανεβαίναμε στο βουνό, mm-hmm, το πρωί, ναι, και κατεβαίναμε αργά το βράδυ. Όλη την ημέρα πάνω στο βουνό. Ναι, ναι. Για να γυρίσετε τις σκηνές. Πες μου μια σκηνή που τη θυμάσαι έντονα. Είχε μια δυσκολία, είχε μια φόρτιση, μια σκηνή που να τη δούμε και στην ταινία, όταν παρακολουθήσουμε την ταινία, να πούμε αυτή είναι η σκηνή που μας περιγράφει, ναι, κάπου που είχε κάποια λογομαχία, είχε κάποια ένταση, είχε κάποια φορτία, είχε καμιά δυσκολία, δεν γυρίστηκε καλά, ήταν δύσκολο να γυριστεί λόγω περιοχής? Όλες οι σκηνές είναι δύσκολες, γιατί δεν έχουμε μάθει να περπατάμε στα βουνά, καταλαβαίνεις, και στις πέτρες. Ένα δύσκολο ανέβασμα ήταν όταν ανεβήκαμε, χρειάστηκε να ανεβούμε το βουνό με μεγάλη κλίση. Ένα πολύ ιδιαίτερο όμως γύρισμα ήταν ένα βραδινό που κάναμε, που πέσαμε σε φυλάκιο Τούρκων και έπρεπε να περάσουμε, και κάποιοι μείναν εκεί και μας βοήθησε ο καπετάνιος να φύγουμε. Έγινε μάχη εκεί? Όχι, όχι, τίποτα, δεν είχαμε επαφή. Δεν υπήρξε επαφή,
Αλλά ήταν, εμείς είχαμε την αγωνία, οι Τούρκοι δεν καταφέραν να μας δούνε, αλλά υπήρχε αυτή η αγωνία. Το να κρυφτείς, να περάσεις, γιατί ακολουθείς εντολές του αρχηγού σου, πώς θα περάσουμε, πώς θα... Αθόρυβα, να μην... Φαντάζομαι ότι όταν τελείωναν τα γυρίσματα εκεί, όταν γυρώνταν και τα γυρίσματα, ήσασταν μια παρέα, έτσι. Ήμασταν μια παρέα γενικά. Πριν τα γυρίσματα, μετά τα γυρίσματα, όλοι οι ηθοποιοί μείναμε σε... Ηθοποιοί μείνανε και εμείς κάποιοι κομπάρσοι που λείπαμε. Ναι, αυτοί που δεν ήμασταν τα Γιαννιτσά τέλος πάντων, μέναμε κάπου όλοι μαζί. Υπάρχουν κάτι σπιδάκια στο Λουδία, ακριβώς στο ποτάμι, που τα παραχώρησε ο Δήμος των Γιαννιτσών για να μείνουν ηθοποιοί. Ήμασταν εκεί το βράδυ, μέχρι αργά, καθόμασταν, κάναμε παρέα, λέγαμε αστεία, πηγαίναμε για φαγητό μαζί. Γενικά ήμασταν μια παρέα που δέσαμε ένα μήνα. Πολύ σημαντικό αυτό. Και ακόμα είναι φίλοι, είμαστε φίλοι, ακόμα μιλάμε, βρεθήκαμε σε πολλές πρεμιέρες. Θα έχουμε αύριο την πρεμιέρα εδώ πέρα στη Βέρεια. Θα έρθει ο Βασίλης ο Τσικάρας, ο σκηνοθέτης μας, θα έρθουν ηθοποιοί, γιατί είμαστε φίλοι. Ο Βασίλης ο Τσικάρας, ναι, τουλάχιστον από όσο διάβασα, λέγεται ότι για πολύ καιρό πάλευε να βρει τρόπο μέσα, πόρους για να γυρίσει αυτή την ταινία. Τελικά βρήκε με αυτόν τον τρόπο να συνθέσει αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Πες μου δύο λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Τα δύο λόγια είναι λίγα. Μπορώ να μιλάω ώρες για τον Βασίλη. Ένας τρομερός άνθρωπος, πολύ διαβασμένος. Αγαπάει τη δουλειά του. Απίστευτες δουλειές στο θέατρο, γιατί έχει θεατρική του, δική του ομάδα, έχει εργαστήρι, είναι δάσκαλος πάνω σε αυτό το χώρο. Αγάπη πολύ για τη δουλειά του. Πολύ, πολύ. Αυτό ήταν η δική του ιδέα, αυτή η ταινία. Η υπόθεση της ταινίας ήταν η δική του ιδέα. Γιατί έχει μείνει σε αυτό το θέμα, το έψαχνε πολύ καιρό. Ναι, το έψαχνε πάρα πολύ καιρό. Όπως είδες, είναι βασισμένη, είπαμε, στο τραγούδι, με κάποια στοιχεία μυθοπλασίας πρέπει να, για να ολοκληρωθεί. Παιδεύτηκε, όπως είπες πιο πριν, πολλά χρόνια για να μπορέσει να γίνει η ταινία. Άκουσε πολλά όχι, γιατί μπορεί σε κάποιους να μην άρεσε το θέμα, δεν έχει. Τα αφήνουμε στο... Ναι, ναι. Στο ερώτημα. Ακριβώς. Όχι. Ναι, ναι. Άκουσε πάρα πολλά όχι. Και αν δεν γινόταν η γνωριμία με το σύλλογο στα Γιαννιτσά, ένας ηθοποιός της ομάδος του Βασίλη είναι από τα Γιαννιτσά. Δηλαδή αυτό ήταν το έναυσμα για να γίνει ταινία εδώ στα Γιαννιτσά. Η ναι. προσωπική γνωριμία. Η προσωπική γνωριμία. Σχεδόν ένα τυχαίο γεγονός δηλαδή. Τυχαίο, θα στο περιγράψω ακριβώς. Βεβαίως. Ένας ηθοποιός της ομάδας του Βασίλη είναι από τα Γιαννιτσά, ο Κυριάκος ο Χρυσίδης, ο οποίος παίζει και μέσα στην ταινία. Λοιπόν, βρέθηκε για φαγητό στα Γιαννιτσά, στο μαγαζί του Μανώλη, του προέδρου του συλλόγου μας, και του είπε, κάνουμε αυτό, μπορείς να βοηθήσεις, θέλεις να συμμετέχεις. Και θέλω. Ήρθανε σε επαφή ο Βασίλης ο Τσικάρας με τον Μανώλη του Σαββίδη και έγινε το πάντρεμα. Μάλιστα. Ο Μανώλης με τη σειρά του απευθύνθηκε στο Δήμο Γιαννιτσών. Γίναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Με αποτέλεσμα αυτό. Πες μου λίγο κάτι. Ναι. Ας πούμε, ξεκινάει να γίνει το γύρισμα μιας ταινίας. Για έναν που αυτή τη στιγμή τα ακούει όλα αυτά. Ναι. Βάλε μας λίγο στη λογική του κινηματογραφικού πλατό που δεν υπάρχει, είναι φυσικός χώρος εδώ, έτσι. Ακριβώς. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε το Hollywoodiana, έτσι. Εδώ ήταν σε φυσικό χώρο τα γυρίσματα. Ένας χώρος σαν αυτός που βρισκόμαστε τώρα. Έτσι. Δάσος, πέτρες, χώμα, απλά αυτά δεν υπήρχε, ούτε στούντιο, ούτε τίποτα. Ξεκινάτε λοιπόν μια μέρα, κάποια μέρα, να γυρίσετε κάποιες σκηνές. Πάλι μας λίγο, πώς γίνεται αυτό το γύρισμα, πώς ξεκινάει. Δηλαδή πηγαίνετε, μαζεύεστε εκεί πέρα, έχει τον τηλεβά ο σκηνοθέτης, πώς ακριβώς γίνεται. Δίνει εντολές εσύ εκεί, πώς ακριβώς. Κάνουμε μια περιγραφή του γυρίσματος μιας σκηνής. Ξεκινάμε το πρωί, ξυπνάμε, ντυνόμαστε. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε τη σκηνή τάδε.
διαβασμένοι ηθοποιοί, mm-hmm. αυτοί που έχουν να πούνε τα λόγια τους, mm-hmm. και παίρνουμε και τις εντολές. Mm-hmm. Τι κάνουμε δηλαδή. Σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, θα περπατήσουμε αυτό το... Είτε, για να καταλάβεις λίγο, mm-hmm. η ταινία είναι ουσιαστικά όλη η διαδρομή από τη Σαμαρίνα μέχρι το Μεσολόγγι. Ωραία. Θέλουμε λοιπόν να γράψουμε ένα κομμάτι της διαδρομής για να γράψουμε αυτή τη σκηνή. Τι κάνουμε. Ξεκινάμε το πρωί, ετοιμαζόμαστε και... Φοράμε τη φουστανέλα μας, έτσι. Τα τσαρούχια μας, τα άρματά μας και ξεκινάμε το πλάνο. Ναι. Ένα πλάνο μπορεί να έχει κάποιο λεπτά περπάτημα, ένα στιγμιότυπο από το περπάτημα. Mm-hmm. Στοιχισμένοι σε δύο κολόνες, mm-hmm. θα ακουστεί μέσα στην ταινία, γι' αυτό το λέω, ήταν οι δύο οι σειρές. Ναι. Και ξεκινάμε να κάνουμε το περπάτημα. Mm-hmm. Mm-hmm. Ο σκηνοθέτης πού είναι όταν γίνεται αυτό το γύρισμα? Πίσω από την κάμερα. Ναι. Και βλέπει, φαντάζομαι, στο μόνιτρο το γύρισμα. Ακριβώς. Δεν βλέπει εσάς. Βλέπει εμάς. Αχα. Βλέπει εμάς. Ήτανε ναι. πολύ, δεν ήτανε... Ήτανε ναι. πολύ οικείο. Δεν ήτανε τόσο... Δεν θα δούμε Hollywood. Το τόνισε ο Βασίλης ναι. στην πρεμιέρα μας στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν θα δούμε Hollywood. Μάλιστα. Σε καμία περίπτωση. Θα δούμε απλά καθημερινά πράγματα. Μάλιστα. Και αυτό είναι και εξαίρεση ταινίας. Έτσι, να μην προσπαθείς να κάνεις κάποια εντυπωσιακή παραπαραγωγή και χάσει το νόημά της και τη φυσιογνωμία της ταινίας. Ναι, γιατί μιλάμε για το 1826. Έτσι. Καλύφθηκε δρόμος που είχε ροδιές από αυτοκίνητα, να σου δώσω ναι, καταλάβει. Ναι, ναι, καλύφθηκε, λίγο αυτά, καλύφθηκε με χώμα ναι. για να μην φανούν οι ροδιές. Έτσι. Για να μεταφερθούμε στο 1826. Ναι. Πόσο δύσκολο ήταν το περιβάλλον εκεί να φύγουν κάποια στοιχεία του σύγχρονου πολιτισμού, ας πούμε, να φύγει κάποια κεραία ενδεχομένως, κάποιες κολόνες, είχαν τέτοιες... Όχι, επιλέχθηκαν τα τοπία που ήταν άγρια και φυσικά. Έτσι, δεν είχαν αυτό το... Λεπτομέρεια ήταν ο δρόμος, απλά τώρα μου ήρθε στο μυαλό και ναι, το ανέφερα. Ναι, είναι όμως ναι. ένα ζήτημα. Ναι. Γιατί καμιά φορά γίνονται τέτοια λάθη στις ταινίες, ας πούμε, σε μεγάλες ταινίες. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Εντάξει, ακόμα και στις... Με τον Brad Pitt, ας πούμε, εκείνο το αυτό, ή ο άλλος, ας πούμε, φορούσε και είχε το αντίταση εδώ, το σηματάκι που στις πειρατές ναι, ναι. Καραϊβικής, αυτά τα τραγελαφικά. Έτυχε ποτέ να γυρίσετε κάποια σκηνή και να σταματήσει ο σκηνοθέτης και να πει, παιδιά, stop, όχι έτσι, αλλιώς, πώς τα κάνατε, δηλαδή, για να βγει αυτό το πλάνο, ας πούμε, σας καθοδηγούσε κάτι τη διάρκεια ή σας άφηνε να το τραβήξετε μόνοι σας όλη τη σκηνή? Έδινε τις εντολές. Ωραία. Το γράφαμε. Mm-hmm. Τελείωνε. Mm-hmm. Το βλέπανε ναι. και το ξαναγυρνούσαμε. Δεν μας άρεσε αυτό. Ωραία, πάμε να το ξανακάνουμε. Έτσι. Μία, δυο, τρεις, πέντε, όσες και αν χρειαζότανε. Μέχρι να πούμε αυτό ότι είναι. Ότι αυτό είναι. Έτσι. Έτσι. Δεν έγινε. Είχατε κάποια σκηνή που είχε δυσκολία, πέρα από αυτό που μου είπες, μια νυχτερινή που περνούσατε κάτω από τη φυλάκια. Ναι. Ήτανε δύσκολη η έξοδος. Η κορύφωση, η μάχη, η τελική μας μάχη. Υπάρχει στην ταινία η τελική μάχη, δηλαδή η μάχη τι ακριβώς καταγράφει? Είναι η έξοδος των μεσολογγητών και η υποστήριξη? Ναι, ναι, υπάρχουν ναι. πλάνα που δείχνει οι μεσολογγίτες. Ναι. Τούρκους από πίσω να κυνηγάνε και αυτά. Ναι. Και εμείς να βγαίνουμε μέσα από εκεί που ήμασταν ουσιαστικά ταμπουρωμένοι. Μάλιστα. Και υπήρχαν... Για να υποστηρίξετε... Τη φυγή. Έτσι, έτσι, έτσι. Ακριβώς. Κάναν την έξοδο. Προσωπικές μάχες με Τούρκους. Δηλαδή, οι πρωταγωνιστές μας έχουν προσωπικές λοιπόν, μάχες. Καταρχάς, αυτή η σκηνή της εξόδου πρέπει να έχει και με τεχνική δυσκολία. Γιατί, αν δεν φτιάξεις τώρα ένα πλάνο που να δείχνει λίγο από Μεσολόγγι, εκεί τι κάνατε? Αρχικά, ναι. το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να συντονίσεις mm-hmm. τόσους ανθρώπους. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι που παίζαν τους Τούρκους, υπήρχαν άνθρωποι που παίζαν τους Μεσολογγίτες και υπήρχαμε και εμείς. Mm-hmm. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Η σκηνή από Μεσολόγγι τι δείχνει? Δείχνει κάτι στο βάθος, ας πούμε, δείχνει κανέναν τοίχο, μια πόλη, τι ακριβώς δείχνει? Θα τα δεις στην ταινία, ναι. απλά δείχνει αυτή τη σύγκρουση ουσιαστικά. Στη σύγκρουση. Στη σύγκρουση. Η σύγκρουση, επειδή έχει πολύ προσωπικά στοιχεία και πάντα για να βγει ρεαλιστικά. Εκεί σας δώσανε κάποιες οδηγίες πώς να χτυπάτε τα σπαθιά, τι ακριβώς, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και την ώρα που σκοτώνονται κάποιοι, ο τρόπος που... Ναι, ναι. Οι σκηνές βίας, οι έντονες σκηνές εδώ, εκεί πώς γυρίστηκαν αυτές οι σκηνές?
είχατε προποφασίσει, ας πούμε, ξέρεις κάτι, εγώ θα σκοτώσω εσένα, έτσι θα πεις, πώς... Δεν έχει τόσο... Δεν είναι τόσο βασισμένη στη μάχη. Δεν είναι η μάχη αυτή που θέλουμε να δούμε. Είναι πολύ... Είναι κάποια δευτερόλεπτα, ας το καταλάβεις. Mm-hmm. Για να μην υπάρξει πολύ αίμα, για να μην υπάρξει πολύ βία, για... Ναι. Για να βγει μόνο το νόημα. Το νόημα, ακριβώς, μόνο το νόημα. Ναι. Κάποιες, σου λέω, προσωπικές μάχες που είχαν ο πρωταγωνιστής μας, ο Λεωνίδας ο Κακούρης, ο άλλος ο πρωταγωνιστής μας, ο Μίχος ο Φλώρος, που σκοτώνεται και το τραβάνε και υπάρχει ένας δικός μας που τον καλύπτει και ρίχνει με το πιστόλι του, με την κουμπούρα του. Δεν είναι, σου λέω, η ουσία μας δεν ήταν. Τα εφέ της ταινίας πώς έγινε, δηλαδή οι πυροβολίες, ας πούμε, είναι άσφαιρα, πώς ακριβώς δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα για να ακούω τα μπαντούμπα, ας πούμε, οι πυροβολισμοί και να υπάρχει και ένας ρεαλισμός, ας πούμε, στη σκηνή. Είχαμε όπλα τα οποία ρίχνανε κανονικά. Α. Από τότε. Α, δηλαδή, συγγνώμη, όπλα του 1820. Όχι όλοι μας. Ναι, υπήρξαν κάποια όπλα τα οποία ρίχνουν. Κανονικά. Ναι, και προς το γεμί. Και τι, βρήκατε μπαρούτι και βόλια και γεμίζατε. Έχουμε και... συμμετοχή ενός μεσολογγίτη. Μάλιστα. Του... Αχ. Ναι, κάποιος. Αχ, θα το θυμηθώ. Ναι. Ο οποίος είναι οπλουργός. Ναι. Κατασκευάζει τέτοια όπλα. Και σας έφερε, και έφερε όπλα σε χρήση. Ναι, έφερε όπλο σε χρήση. Το οποίο πώς γέμιζε, ας πούμε, τι βάζετε μέσα, ας πούμε. Μπαρούτι. Μπαρούτι κανονικά. Μπαρούτι προς το γεμές κανονικά. Διάργα κανονική. Έτσι κανονικά, ναι. Α, μιλάμε τώρα για... Δεν ήταν, ξέρω εγώ, αυτό το εφέ που κάνει τρακαστρούκα από εδώ και ακούγεται, βάζεις το εφέ μετά πάνω στην ταινία, τον μπουμ. Σίγουρα μπήκαν και αυτά. Ναι. Σίγουρα μπήκαν και οι λάμψεις μπήκαν και αυτά. Ναι. Αλλά η οικειότητα ήταν αυτή που είδαμε πράγματα. Mm-hmm. Είδαμε όπλα δηλαδή, γνήσια. Ήρθαν όπλα τα οποία πολεμήσανε. Mm-hmm. Πώς ήταν ο σκηνοθέτης, ο Τσικάρας, ας πούμε, στα γυρίσματα, ήρεμος, νευρικός, αγχωμένος, πώς ήταν? Πολύ ήρεμος. Πώς σε βοήθησε εσένα, εσένα προσωπικά, που δεν έχεις καμιά σχέση με τον κινηματογράφο? Ο κινηματογράφος είναι κάτι, τέλος πάντων, που είναι κάτι άλλο, δεν το ξέρουν πολύ, γιατί δεν βρέθηκαν όλοι μπροστά από τις για να γυρίσουν. Δεν θα σου πω πώς με βοήθησε ο Βασίλης, γιατί ο Βασίλης έπρεπε να χειριστεί όλους το ίδιο. Ναι, εσύ τι εισέπραξες? Εγώ εισέπραξα αυτό που λες, τη βοήθεια, την εισέπραξα από τους πρωταγωνιστές μας. Μάλιστα. Δηλαδή, ο τρόπος που παίζουν και ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος και ο Λεωνίδας ο Κακούρης, μιλάμε για αυτούς που είχαμε εμείς επαφή, γιατί με τις γυναίκες δεν είχαμε. Εμείς ήμασταν αυτοί που φύγαμε για να πάμε στο Μεσολόγγι. Το βλέμμα του Λεωνίδα του Κακούρη και του Δημήτρη του Παπαδόπουλου, όταν απευθυνότανε σε όλους μας ή και έπεφτε το μάτι του, το βλέμμα του στο δικό μου το βλέμμα, αυτό ήταν η μεγαλύτερη βοήθεια. Δηλαδή, μας έβαζε στο ρόλο μας. Ετοιμάστε, λέει, τα όπλα σας και τα μπαρούτια σας. Μόνο που σε κοιτούσε και ο τρόπος που έχουν, το χάρισμα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό και είναι ηθοποιοί και είναι πρωταγωνιστές, ήταν η βοήθειά μας. Να μπούμε σε αυτό που κάναμε, να νιώσουμε αυτό που κάναμε. Πριν αρχίσουν τα γυρίσματα, πέρα από το σενάριο, κάνατε και μια καμία ιστορική αναφορά στην εποχή εκείνη? Δηλαδή, μπήκατε και στο πνεύμα της εποχής πέρα από το σενάριο για την υπόθεση? Για το κλίμα, για αυτό που υπήρχε. Φυσικά οι ηθοποιοί προετοιμάστηκαν. Όλοι τους ψαχτήκανε και διαβάσανε για να μπουν στο πνεύμα. Και εμείς γνωρίζουμε αρκετά, δηλαδή εμείς μαθαίνουμε πάρα πολλά. Έχουμε πολύ καλές... μαθαίνουμε ιστορία μέσα από το σύλλογο. Mm-hmm. Ο σύλλογος μας είναι η βάση του ιστορία. Mm-hmm. Σύλλογος φίλων ιστορίας και αναπαράστασης αυτής. Ο πρόεδρος μας έχει απίστευτες γνώσεις. Και πηγαίνουμε να σου δώσω να καταλάβεις, πήγαμε εκδρομές για να παρευρεθούμε κάπου με το σύλλογο και στη μισή διαδρομή ο πρόεδρος μας μιλούσε για το τι θα συναντήσουμε εκεί. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Έτσι, ήμασταν ενημερωμένοι και διαβασμένοι φυσικά, εντάξει. Διάβασα, έψαξα, δηλαδή, εμένα ο ένας μου ο παππούς είναι από το Περιβόλι. Αν δεν βρέθηκε στοιχεία, η εμπλοκή σου σε όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Ναι, έχεις... Που είναι διπλανό χωριό της Σαμαρίνας στο Περιβόλι. Ο άλλος ο παππούς μου, που έχω και το επίθετο ο Κίρτσος, έμαθα ότι ξεκίνησε από τη Σαμαρίνα και βρέθηκε εδώ. Αχα.
Δηλαδή εχωρίζες. Οπότε ήμουνα λίγο. Υπάρχει και το DNA, υπάρχει και στο βάθος της ψυχής, ας πούμε. Ναι, ναι, αυτό υπάρχει, το, υπάρχει. Αυτή η σπίθα. Από τη Βέρη ήταν κανένας άλλος εκτός από σένα. Ήμουνα εγώ που παίζω στην ταινία και είχαμε συμμετοχή του Θανάση Τόπη, του διατροφολόγου που είναι εδώ στη Βέρεια, που ήταν στη μάχη σαν μεσολογγίτης, χρειαζόμασταν. Που... Κομπάρσος. Κι εγώ κομπάρσος ήμουν. Ναι, ενώ, ναι, ενώ ναι, ναι, στο πλήθος, ναι, εκεί ναι, που χρειαζόταν μάζα. Εκεί που ήθελε... Αλλά η ουσία με τον Θανάση δεν ήταν ότι έπαιξε ο ίδιος. Ναι. Έπαιξαν τα δυο του παιδιά. Πολύ τα οποία είναι μικρά, τα οποία είναι... Δημοτικό πηγαίνουν τα παιδιά. Ναι. Και παίξαν τα παιδιά. Ο Θανάσης με τους δύο τους γιου. Ναι. Α, χρειαζόταν και μικρά παιδιά. Τα οποία βγαίνανε μέσα από το Μεσολόγγι. Α, σωστά. Πανικόβλητα. Με τους Τούρκους από πίσω να σφάζουν. Πόσο δύσκολο ήταν αυτά τα παιδιά, παιδιά δημοτικού 7, 8, 10 χρονών, να μπουν και να παίξουν αυτό που θέλει ο σκηνοθέτης. Ήταν πιο, μάλλον πιο εύκολα παίξαν τα παιδιά. Πιο εύκολα παίξαν τα παιδιά. Τους είπε, ξεκινήστε και τρέξτε. Και από πίσω τρέχανε οι υπόλοιποι. Ντυμένα, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Θα... Έτσι. Μάλιστα. Έτσι. Αυτοί ήμασταν από τη Βέρεια. Εγώ, ο Θανάσης και τα δύο τα παιδιά. Συνολικά, πόσοι άνθρωποι συμμετείχαν, ας πούμε, γιατί φαντάζομαι ότι στη μάχη και τα λοιπά, για να φανεί πιο ρεαλιστική, πρέπει, ήθελε αρκετά άτομα, έτσι. Στις πιο μαζικές, τέλος πάντων, σκηνές, ναι, πόσα άτομα συμμετέχουν, 50, 100, 200. Για να φανεί και όλα. Σίγουρα είναι πάνω από 50. Σίγουρα είναι πάνω από 50. Μπορεί να αποσπασματικά να παίζανε, ναι, αλλά ήμασταν σε ένα χώρο παραπάνω από 50. Και άμα βάλουμε και, και παραγωγή, και ήμασταν σίγουρα 100. Τι έμεινε μετά από αυτό. Τι έμεινε. Πες μου τι σου έμεινε. Μέσα στην ψυχή σου τι σου έμεινε. Θα σου πω... Έτσι. Αυτό που έμεινε, ναι, βγάλει το πώς το νιώθεις. Κάτι για την πατρίδα. Κάτι να μας μείνει για την πατρίδα. Και για σένα. Για σένα. Μέσα στην ψυχή σου τι έμεινε. Ναι. Τι, από αυτό το πράγμα πώς βγήκες. Όταν τελείωσε και σας είπανε, ευχαριστούμε, ναι, παιδιά, γεια σας. Μέσα σου τι. Ήσουν ο ίδιος. Είχε αλλάξει κάτι. Ένιωσες να έχει προσθεθεί κάτι. Ένιωσες ικανοποίηση, συγκίνηση. Μεγάλη ικανοποίηση. Όσο για τη συγκίνηση που λες, όταν είδα πρώτη φορά την ταινία στην πρεμιέρα σε Γιάννητσα, να μην είμαι υπερβολικός, αλλά 20 λεπτά έκλαιγα. Ήμουνα τόσο φορτισμένος από αυτά που έβλεπα στο πανί, από αυτά που ένιωσα όταν τα γυρνούσαμε, από αυτά που ένιωθα όταν τα έβλεπα ξανά. Πες μου, πώς είναι να βλέπεις αυτό το οποίο ήδη έχεις κάνει, ξέρεις τι έκανες, έτσι, μπροστά από την κάμερα, και τώρα το ξαναβλέπεις πίσω από την κάμερα και λες, να εκεί περπάτησα έτσι, στραβοπάτησα εκεί, εκεί την ημέρα είχε ζέστη, τέλος πάντων κάτι. Πώς είναι αυτό το πράγμα που έχεις εσύ δημιουργήσει και συμμετέχεις σε αυτό να το ξαναβλέπεις κιόλας. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, εκεί στραβοπάτησα εκεί. Όταν είδα το σύνολο της ταινίας, ένιωσα ότι έκανα κάτι μεγάλο, κάτι πραγματικά μεγάλο, το οποίο θα μείνει. Αυτό. Εκεί είναι η ουσία. Αισθάνεσαι βέβαια αυτή τη συγκίνηση ότι είσαι κομμάτι. Κομμάτι, ναι. Κομμάτι. Έτσι. Επίσης ένιωσα περίεργα όταν στο τελείωμα θα δείτε ότι υπάρχουν οι ρόλοι. Ότι εγώ ήμουν ο Μάκρης. Έτσι. Θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα που θα δουν ανθρώπους που ήταν προγονείς τους. Συγγενείς τους. Σωστό και αυτό. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό συγκίνηση, τι είναι. Ο κόσμος εκεί της περιοχής πόσο σας στήριξε. Είχατε δηλαδή αυτή την στήριξη που νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει εθελοντικά και είναι σε ένα περιβάλλον που νιώθει το, και αυτό το περιβάλλον το κοινωνικό. Από τη στήριξη του κόσμου έγινε. Έτσι. Η ταινία. Θα σου... Για να, για να, θα σου προσπαθώ να σου μιλώ με παραδείγματα, γιατί... Ναι, βεβαίως. Ένα βράδυ πήγαμε σε ένα περίπτερο να πάρουμε κάτι από το περίπτερο και γνωρίσανε τον πρόεδρο του συλλόγου μας, τον Μανώλη Τσαβίδη. Πώς πάει η ταινία, συνεχίζουμε, γυρίσματα. Ωραία. Στείλε αύριο ένα φορτηγάκι να πάρει μια παλέτα νερά από το περίπτερο.
περίπτερο. Η χορηγία από το περίπτερο. Ο ότι περίπτερο. Εγώ βάζω μια παλέτα νερά. Ο περιπτεράς. Ο περιπτεράς. Ο μεροκαματιάρης. Ο μεροκαματιά. Μα εκεί στηρίχτηκε. Στο περιπτερά, στον οποιονδήποτε άνθρωπο είχε τη διάθεση να δώσει, να δώσει μια από το υστέρημά του μια χορηγία. Όχι από το περίσευμά του. Αυτό είναι το κρίσιμο. Από το υστέρημά του. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Να δώσει 10 νερά για το διάλειμμα να πιούνε 10 άνθρωποι που κάτι κάνουν εκεί τη στιγμή. Δηλαδή, λες ότι αυτό καταλαβαίνω, αυτό εις πράττω, Δημήτρη, ότι η κοινωνία εκεί πέρα σε αγκάλιασε. Με το παραπάνω. Με το παραπάνω. Μάλιστα. Αύριο θα είναι ο σκηνοθέτης εδώ. Θα είναι αύριο, ναι. Πες μου τι να το ρωτήσω. Βοήθησε με, δώσε μου κάτι που να το ρωτήσω που... μην το πεις ότι μου το πες. Ναι. Έτσι, για να ξέρω, ας πούμε, γιατί είναι ευθυνηδιάσω να το παίξω και λίγο διαβασμένο. Τι να το ρωτήσω. Κάτι που το ξέρουν μόνο αυτοί που είναι στην παραγωγή, για θυμί σου κάτι. Όχι, όχι. Μελλοντικά πλάνα. Πλάνα, μελλοντικά του σχέδια, ναι. Θέλω να παίξω και σε άλλες ταινίες. Ιστορικές. Α, για πες μου. Τώρα που έπαιξες, τώρα που ξεκίνησε, σου μπήκε το μικρόβιο. Γνωρίζεις τη δουλειά κάνω. Εννοείται. Μουσικός, εξαιρετικός. Ασχολήθηκε με την ηχοληψία και τα καταφέρνεις περίφημα και ξαφνικά βρέθηκες να είσαι ο πρωταγωνιστής και είναι τιμή μας που η Βέρεια έβγαλε και ένα παιδί το οποίο έχει μια συμμετοχή. Έτσι. Εάν θα κάνω κάτι, εάν μάλλον αυτό που θα ξαναγίνει θα είναι πάνω στην ιστορία και θα μπορώ να το κάνω. Πάνω σε κάτι το οποίο σε συγκινεί. Ακριβώς, που με αγγίζει. Ναι. Που με αγγίζει θα το κάνω. Mm-hmm. Δεν είμαι ηθοποιός. Ναι. Θα ήθελες πάντως. Τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε έτσι, ειλικρινά όμως θέλω να μου πεις, μέσα σου ας πούμε λες αμάν να ξαναγυρίσει καμιά ταινία ο Τσικάρας, έτσι, πότε, γιατί, τρώγομαι ρε παιδί μου. Ναι, τρώγομαι. Αλήθεια. Τρώγομαι. Σου μπήκε το μικρόβιο, αυτό εννοώ. Έτσι. Ναι, φυσικά. Έτσι. Αλλά σου λέω, κάτι που να μ' αγγίξει. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, να σε καλές, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.